Ναι, θα έλεγα, δεν θα έλεγα απλώς ότι το παρακολουθώ, μια και βρίσκομαι εκεί όλο αυτό το διάστημα. Θα έλεγα ότι ο Δήμος έχει αποδειθεί σε μια υπερπροσπάθεια για να πραγματοποιήσει αυτό το σχέδιο, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες δεν γίνεται απλώς. Δηλαδή να φτιάξουμε μέσα σε λιγότερο από δίμηνο 2 σχολικές μονάδες. Και είμαστε ήδη από σήμερα στην πραγματοποίηση, στην έναρξη της πραγματοποίησης αυτού του σχεδίου. Για το μεσοδιάστημα, το οποίο δεν θα είναι μεγάλο, βεβαίως αναζητήθηκαν και εν μέρη έχουν βρεθεί, υπολείπεται να συμπληρωθεί και η έβρεση των υπόλοιπων λύσεων για την στέγαση δηλαδή και την φίτηση των μαθητών των δύο ειδικών σχολείων, του ΕΝΕΓΙΛ και του ΕΕΚ, πρακτικά μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων, που είναι ένα σύντομο βέβαια χρονικό διάστημα. Και για αυτό ο Δήμος Ηρακλείου ήταν και εξακολουθεί να είναι διαθέσιμος για την παροχή χώρων, αλλά βεβαίως οι αποφάσεις είναι στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία προφανώς και με τις διευθύνσεις των σχολείων και με τους συλλόγους γονέων και με όλους μας.